Σημαίνει ότι αν το δούμε έτσι λιγάκι με πλατή σκέψη, με πλατή ορίζοντα, ότι δεν κυκλοφορεί τόσο πολύ γύρω μας. Ή εν πάση περιπτώσει κάτι έγινε και αυτό δεν κυκλοφορεί τόσο πολύ. Με Αν... αυτήν τη φράση ο καθηγητής λιμοξιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Αχιλλέας Γκίκα στη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα Αιχμής» τονίζει τη μειωμένη, όπως φαίνεται μέχρι και αυτή τη στιγμή, διασπορά του COVID-19 στην Κρήτη, τονίζοντας όμως ότι για να μιλάμε για χαλάρωση των μέτρων πρέπει τα κρούσματα να φτάσουν σε επίπεδο χώρα στο απόλυτο μηδέν. Ακούστε, έχουμε ένα μεγάλο εμπόδιο να προσπεράσουμε. Έχουμε το εμπόδιο του να μηδενίσουμε πρώτα και δεν το έχουμε καταφέρει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών μαζί με την Νορβηγία, αν δεν απατώμε, και την Φιλανδία, που έχουν τη χαμηλότερη νοσηρότητα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα έγκαιρων αποφάσεων, τα ξέρουμε όλα, τα έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές. Ωστόσο όμως η μάχη δεν έχει κερδιθεί. Η μάχη θα κερδιθεί όταν θα γράψουμε μηδέν, όπως κάνανε στην Κίνα. Από την πλευρά του, επίκουρος καθηγητής και επιστημονικά υπεύθυνος του Εργαστηρίου Επιδημιολογίας Υγιεινής και Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης, τόνισε ότι ήδη βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ. Δεν έχουν καν πλησιάσει το κρίσιμο σημείο που θεωρούμε ότι θα είχαμε σοβαρά προβλήματα. Ήδη φαίνεται ότι η δεξαμενή εισρωής εκροής είναι υπέρ της εκροής, οπότε ας πούμε μπορεί να έχουμε και μείωση των αριθμών των κλινών ή μία σταθεροποίηση. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο, πολύ καλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Μάλιστα. Είναι θετικό το γεγονός ότι παρά τα νέα δεδομένα για τον COVID-19, η συντριπτική πλειοψηφία των οσούντων περνάει τον ιό με εξαιρετικά ήπια συμπτώματα. Αυτό τόνισε ο επίκουρος καθηγητής δημόσιας διοίκησης και επιδημιολόγος Τάκης Παναγιωτόπουλος. Μακάρι να μπορούσαμε. Οι προβλέψεις πάντως είναι ότι ο Απρίλιος θα είναι ένας μήνας που σπίτι θα τον περάσουμε κατά πάσα πιθανότητα και από εκεί και πέρα ίσως θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αρχίσουμε συντεταγμένα και σταδιακά, επαναλαμβάνω, συντεταγμένα και σταδιακά, όχι με βάση το σχέδιο που θα έχει γίνει, διότι θα γίνει ένα σχέδιο πώς θα περάσουμε στην επόμενη μέρα και αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τον επόμενο μήνα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι αριθμοί αυτοί που ελπίζουμε ότι έτσι θα εξελιχθούν νομίζω ότι καλύπτονται από το σύστημα με την προετοιμασία που έχει γίνει. Θα υπάρχει ούτως ή άλλως ένας αριθμός που θα έχει μία ανοσία, ένας χ αριθμός. Και βέβαια μέχρι το φθινόπωρο δεν ξέρουμε τι θα έχει γίνει από την πλευρά της θεραπευτικής παρέμβασης στην νόσο. Και όταν εννοώ θεραπευτική παρέμβαση εννοώ την πρόληψη, εννοώ τα εμβόλια και εννοώ τα θεραπευτικά σκευάσματα που αυτή τη στιγμή τρέχουν διάφορες πολυκεντρικές στοιχειοποιημένες μελέτες,